Είσαι ένα superstar την εποχή, ας πούμε, που είναι που λέω. Και είσαι η πρώτη τύπησα, να πούμε, διακεκριμένη και προβεβλημένη, που νταραβερίζεσαι με μικρότερους από σένα άντρες, αλλά χωρίς να το κρύβεις. Α, εκεί το πας, Ανίδα Πάνια. Κοίταξε, να κάνω κι εγώ μια εκπομπή. Με, και με πρέπει ζουμί. Να έχει ζουμί. Λοιπόν, παρακαλώ. Λοιπόν, σε ζουμίσέ με. Ναι. Είναι κάτι το οποίο το γούσταρες, δηλαδή γούσταρες μικρότερους άντρες από σένα. Ναι. Ναι. Όχι, έτυχε εκείνη την περίοδο. Ναι, τύχε, έβγαινα από ένα γάμο, έβγαινα από ένα γάμο που... γάμο, δεν τον λέμε γάμο. Αυτό μια σχέση, ρε παιδί μου, που λίγο το τελευταίο καιρό της σχέσης έπαιξε μια αδιάφορη φάση. Και εμένα με κούρασε αυτό και σαν γυναίκα με άφησε διψασμένη. Έτσι. Ποιος έχει κέφι συνήθως να ικανοποιήσει μια γυναίκα? Ένας νεότερος άντρας. Πολύ απλά ήταν τα πράγματα. Εγώ, επειδή σε ξέρω και πολύ καλά, βρίσκω πολύ νορμάλ το γεγονός ότι ήσουν με νεότερους άντρες από σένα. Γιατί εσύ έχεις ένα παιδισμό. Έχεις ένα πράγμα που δεν είναι, δηλαδή, πώς να σου πω, μπορεί κάποιος να ακούει και να λέει Βύση είναι με μικρότερους και γουστάρει τεκνά. Δεν θα μπορούσα να σε φανταστώ με μεγαλύτερο άντρα. Δεν το έχεις, δηλαδή. Εκτός και αν αυτός ο μεγαλύτερος άντρας, ναι. Για να το τοποθετήσουμε και σοβαρά τώρα. Ναι, και για να πάμε και στην έβρεση του μεγαλύτερου άντρα. Να πω και ότι είμαι single. Ναι. Εγώ να κάνω και μια ανοιχτή πρόταση. Αμέ. Έτσι. Κανένα πρόβλημα. Ναι, γιατί... Δηλαδή, ο μεγαλύτερος θα ήθελα να είναι σαν και εμένα. Ναι. Εγώ είμαι λοιπόν. Πόσα χρόνια σου λέω ότι θέλω και... κάποιον άνθρωπο για σένα. Δεν είμαι αυτό στο μοντάζ. Ναι. Αλλά είμαι τόσων χρόνων και νιώθω και αυτά που θέλω να αρπάξω από τη ζωή ακόμα είναι, μπορώ να σου πω, τόσο νεανικά. Που τα δικαιούμαι. Αφού τα θέλω και μπορώ να τα ζητάω και να τα έχω, τα δικαιούμαι. Αυτό που μου είπες προηγουμένως εσύ όταν παντρεύτηκες τον Νίκο, παντρεύτηκες και τη Βύση μαζί. Ναι. Αυτό ζούσα κι εγώ με τους δεσμούς που είχα με τα Νίκον. Έτσι. Ονομάγανε και τον Νίκο. Τώρα θα το πω. τα έχω φτιάξει με το Λάμπι, το Λιβιαράντο. Γεια σου, Λάμπι μου. Τι κούκλος, τι παιδί. Ο Καρβέλας λοιπόν είχε κι αυτό τη σχέση του και. Τι τον είχε πιάσει, επειδή ο Λάμπης τραγουδούσε, μου λέει, καλά, μια χαρά, αλλά δεν θα τραγουδάς μαζί του, μου λέει. Δεν ήθελα να είμαι με τραγουδιστή. Ναι, γιατί, να σου πω κάτι, γιατί ζηλεύει πάρα πολύ. Ναι, ζήλευε. Σου λέει κιόλας, εντάξει, για να μην τον αδικούμε, γιατί αυτός και είχε και μια πολύ ωραία γκόμενα τότε και τα λοιπά. Αλλά εκεί ασχολιόταν με μένα, μην τραγουδάει, γιατί εγώ με τον Λάμπη τότε, τι τραγουδούσα, τα ντουέτα του Καρβέλα, έτσι. Και ήταν τρομερά έτσι, ενοχλητικό για τον Νίκο. Και αφού εγώ δεν τσίμπησα και του λέω όχι, θα τραγουδάω ό,τι γουστάρω. Μου λέει, ωραία, σου απαγορεύω να τραγουδάς τα τραγούδια μου ναι, γενικώς. Ναι, γιατί ο Νίκος κάνει μεγάλες βαρύγδουπες ανακοινώσεις. Και τι απάντησα εγώ. Ναι. Και τι θα λέω, I who have nothing. Γιατί τι να πω που δεν είναι του Νίκου, ας πούμε. Ναι, όλο μου το ρεπερτόριο ήταν Καρβέλας. Λοιπόν, έλεγα τώρα ότι θέλω έναν άντρα για σένα να βρω. Νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο να βρεθεί ένας άνθρωπος στα 60 σου. Αυτά είναι τα μαλλιά του Νίκου. Ναι, ναι. κοίταξε, δεν μπορείς να μιλάς στην μου κόβεις χρόνια. 63 είμαι. Ωραία. Πρέπει να βρούμε έναν άνθρωπο. Εγώ να σου πω λίγο πώς τον φαντάζομαι. Δεν θέλω άνθρωπο. Να σου πω λίγο πώς τον φαντάζομαι. Τελικά δεν θέλω. Γιατί δεν έχεις καθίσει λίγο να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Λες να θ' ήθελα και να μην είχα. Πες μου την αλήθεια τώρα. Ξέρεις, με ενοχλεί πιο πολύ στους άντρες που με πλησιάζουν ή αν έχουν κάτι στο μυαλό τους. Δεν μου φέρονται κανονικά. Στείνονται. Αυτό είναι λίγο ρόλος. Τώρα θέλω είναι λίγο ρόλος. Να δώσω το χαρακτηριστικά τώρα, τι θέλουμε. Για την Άννα. Ναι, τι θέλω εγώ να βρεθεί. Ιδανικά. Πραγματικά θα ήθελα να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ακοπλεξάριστος. Θα βλέπει την Άννα Βύση και δεν θα παθαίνει το σοκ. Θα το παθαίνει μέσα του. Τώρα. Θα το παθαίνει μέσα του, δεν θα το παθαίνει έξω του. Έτσι. Να είναι καλοφτιαγμένος. Θα ήθελα λοιπόν μια τέτοια περίπτωση. Είμαι ανοιχτή, ανοιχτά τη λένε την εκπομπή, άρα μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Δεχόμεθα το Instagram μου να δώσω και να πω ότι όποιος έχει τέτοιες όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και τα συγκεντρώνει. Που είσαι πολύ σχετική με το Instagram και ειδικά τα stories σου, ξέρεις να τα κάνεις τέλεια.